Ναι, Αντώνη, μισό. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι. Καταρχάς, σε τιμή. Έτοιμη, παιδιά. Ναι, κύριε πρόεδρε. Καταρχάς, οι σκέψεις μου σήμερα το βράδυ είναι με τους Έλληνες οι οποίοι μεταφέρονται από το Ισραήλ στην πατρίδα τους και για τους υπόλοιπους που είναι να μεταφερθούν τις επόμενες ώρες για την ασφάλειά τους. Είμαστε σε διαρκή επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας πληροφόρηση για το θέμα και τους ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία. Μην ξεχνάμε τα πιο σημαντικά. Δεύτερον, όσον αφορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές, σήμερα ήταν ένα πρώτο μήνυμα για την ανάγκη η χώρα μας να έχει μια νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη η οποία μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο. Το βλέπετε αυτό σε πολλές περιπτώσεις, αλλά το βλέπετε και στη Θεσσαλία, όπου ο παντοδύναμος περιφερειάρχης υπέστη μεγάλες απώλειες και συγχαίρω τον Δημήτρη Κουρέτα για τον αγώνα του και θα είμαστε στο πλευρό του την επόμενη εβδομάδα. Στη Θεσσαλονίκη οι προοδευτικές υποψηφιότητες υπερίσχυσαν. Στην Αττική ο Γιώργος Ιωακιμίδης, ο οποίος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έδωσε ένα μεγάλο αγώνα, κατάφερε να λάβει τη δεύτερη θέση και ήταν τιμή μου να το στηρίξω αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ τον Κώστα Ζαχαριάδη για τον εξαιρετικό αγώνα που έδωσε στην Αθήνα και ανεξάρτητα αποτελέσματος. Είναι δύο εξαιρετικοί υποψήφοι, και ο κύριος Δούκας και ο κύριος Ζαχαριάδης, και όλοι οι προοδευτικοί Αθηναίοι πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα εναντίον του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος έχασε ποσοστά παρά 5 χρόνια διακυβέρνησης. Συνεπώς υπάρχουν ευκαιρίες από εδώ και πέρα για να χτίσουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο μας, και είναι επιτακτική ανάγκη αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό πραγματικότητα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, και πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται ανανέωση χθες. Η ανανέωση λοιπόν του χθες αρχίζει αύριο. Αύριο χτίζουμε τη νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη και θα αναδείξουμε νέα πρόσωπα, νέα στελέχη με τις αξίες τις δικές μας, οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν στον τόπο. Το κόμμα μας είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν. Η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι ένα ζήτημα του τελευταίου μήνα ή των τελευταίων 2 μηνών. Πρέπει να είναι ένα ζήτημα διαρκές. Και όντως ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα πει και στην προεκλογική μου καμπάνια, δεν είχε μεγάλη παρουσία στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Μία λοιπόν από τις ευθύνες που αναλαμβάνω προσωπικά είναι να χτιστεί τα επόμενα χρόνια αυτή η παρουσία στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Αρχίζουμε από αύριο. Αρχίζουμε από αύριο τη μεγάλη ανανέωση, τη μεγάλη εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, η οποία είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Τέλος, όσον αφορά, φαντάζομαι θέλετε να με ρωτήσετε για τα σχόλια του κυρίου Μπέου, δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω φανερώνουν αρκετά από μόνα τους. Απλά θα παροτρύνω τη δικαιοσύνη, όπως πάντα παροτρύνω τη δικαιοσύνη, επιτέλους και σε αυτό το θέμα να κάνει τη δουλειά της. Σας ευχαριστώ πολύ. Έγιναν λαθασμένες επιλογές σε πρόσωπα την προηγούμενη. Λοιπόν, νομίζω.